είμαστε εδώ στα πλαίσια μιας εξόρμησης η οποία συνδέεται με την αυριανή ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του Αλέξη του Τσίπρα στη Λάρισα. Ξεκινήσαμε από το πρωί με μια επίσκεψη στα ΤΕΦΑ. Συζητήσαμε με φοιτητές και καθηγητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει τη σκοπιμότητα και το σκοπό εκμηδενισμού της αξίας των πτυχίων και των σπουδών τους και κυρίως το σκοπό να προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των αθλούμενων ανθρώπων, δίνοντας το δικαίωμα σε μη ειδικευμένους να ασκούν αυτή τη δραστηριότητα. Συνεχίζουμε εδώ με το τοπικό επιμελητήριο, θα συζητήσουμε τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη. Δυστυχώς ο κόσμος των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι στο λογαριασμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συστηματικά αποκλείει τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν είναι από παράληψη, δεν είναι από διοικητική ανεπάρκεια, είναι επειδή πιστεύουν ότι η μικρή και η μεσαία επιχείρηση είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Η μικρή και η μεσαία επιχείρηση όμως είναι η επιχείρηση η οποία στέκεται επειδή τη στηρίζουν και εργάζονται σε αυτή σκληρά εργαζόμενοι ιδιοκτήτες και μισθωτοί, πρέπει να στηριχτεί για να ξεπεράσει τα προβλήματα και να μην την πνίξουν τα χρέη τα οποία έχουν συσσωρευτεί και από την προηγούμενη περίοδο της κρίσης αλλά και από την κρίση του κορονοϊού. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά να πούμε περισσότερο. Κύριε Υπουργέ, για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι προφανές ότι είναι υπολείπονται και των προσδοκιών και των αναγκών του λαού. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι από την επόμενη κάλπη δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Έχει ζήσει τα πρώτα επεισόδια, τα σοβαρά της πολιτικής του απομόνωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η εναλλακτική πρόταση, θα είναι η καρδιά, θα είναι ο κορμός της επόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης.